Η κυβέρνηση λειτουργεί και δουλεύει για τους κερδοσκόπους και τους δανειστές. Δεν ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο. Να σας το πω διαφορετικά. Οι δηλώσεις που άκουσα τόσο για τον κύριο του κυρίου Σαμαρά όπως όσο και του κύριου Βενιζέλου αντιμετωπίζονται όχι με πολιτικούς όρους, αλλά με όρους ποινικού δικαίου. Αυτοί που δημιούργησαν την καταστροφή που βιώνουμε, το να μας λένε ότι να πάμε σε άλλη λύση θα είναι καταστροφή, είναι τουλάχιστον ύποπτο. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Που όλοι αυτοί δεν το ξέρουν, το ξέρει λοιπόν μόνο ο κύριος Καζάκης, βεβαίως το κύριος Τρίπς. Όπως ήξερα πού θα καταλήξει η χώρα, ενώ εσείς πουλάγατε παραμύθια στον κόσμο. Όπως ήξερα πού θα καταλήξει η υπερχρέωση της χώρας, το πώς θα μπούμε στο μνημόνιο και πώς θα μας καταστρέψουν οι δανειστές. Όπως επίσης το ξέρουν το σύνολο των σχολιαστών, οικονομικών σχολιαστών παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξαίρεση αυτούς που τα παίρνουν από τις τράπεζες και τους κορδοσκόπους. Ποιο είναι αυτό το καρτέλ? Το συγκεκριμένο καρτέλ που δημιουργηθεί διαμέσου της Ευρωζώνης. Μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα επιχειρήσεων. Με ονόματα επιχειρηματιών. Ο ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, του καναλιού σας. Μάλιστα. Ο κ. Βαρδίνο Γιάννης, ο κ. Μπόμπολας, όλοι αυτοί στην πραγματικότητα συνδέονται με συγκεκριμένα πολυεθνικά συμφέροντα και ομπρέλες που ελέγχουν την οικονομία σε βαθμό κακουργήματος και την έχουν οδηγήσει στη λαιλασία. Εξάγουμε πετρέλαιο. Είναι το νούμερο ένα εξαγώγημο είδος. Επεξεργασμένο. Δεν είναι θέμα επεξεργασμένου. Είναι αργό και πετρελαϊκά. Αλλά μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι αργό και πετρελοειδή. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος από πού και σπού? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν μια οικονομία να φτάσει σε αυτό το σημείο? Κατά τη γνώμη μου, και μπορώ να το αποδείξω κιόλας και με στοιχεία και όλα αυτά τα πράγματα, εδώ γίνεται ένα χοντρό λαθρεμπόριο πετρελαίου, νομοποιείται δια των ιδιωτικών δηληστηρίων και εξάγεται ως ελληνικό. Δοσύλλογος είναι αυτός που υπηρετεί συνειδητά ξένες δυνάμεις και τρομοκρατεί το λαό προκειμένου να περάσουν τα συγκεκριμένα συμφέροντά τους. Αυτός είναι ο δοσύλλογος. Ο δοσύλλογος είναι ιστορικονομικός όρος. Mm-hmm. Κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα με το κατηγορητήριο του 45 που δίκασε τους δοσύλλογους της παλιάς γερμανικής κατοχής. Μην μου λέτε πράγματα τώρα. Πουλάτε γιατί τη εγώ χώρα δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή. Τι είπατε, κάναμε. Πουλάτε τη χώρα μας. Ακριβώς. Όχι σε μένα αυτά. Πουλάτε όχι σε μένα. Όχι σε μένα αυτά τα πράγματα που λέτε. Μόνο και μόνο για να συντηρήσω. Αυτό που σας λέω εγώ. Εγώ δεν ξεπούλησα τη χώρα. Δεν βγαίνησα το Σύνταγμα. Βεβαίως. Με αυτά που ψηφίσατε. Βεβαίως. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Η Δανειακή Σύμβαση. Έχετε υπογράψει την εκχώρηση της χώρας συνολικά ανεφόρων και αμετάκλητα. Τόσο σοβαρό λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν εσείς είσαστε ομαλοί και κανονικοί, ευχαριστώ πολύ, είναι εύσημο για μένα. Ωραία. Δεν θέλω να είμαι σαν και εσάς. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Ναι, εγώ δεν βεβαίως θεωρώ ότι όσοι βάλανε τις υπογραφές τους, όσοι οδηγήσαν αυτή τη χώρα σε αυτό το αδιέξοδο, οφείλουν να αντιμετωπίσουν το φυσικό δικαστή. Με βάση το ποινικό δίκαιο, το 134 του ποινικού δικαίου, δηλαδή περί Ασχάτης, και με βάση το 120 παράγραφο 3 του Συντάγματος περί φετερισμού εξουσίας. Κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει αυτός που βάζει υπογραφή να μην έχει μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά να αντιμετωπίζει και ποινικές ευθύνες. Γι' αυτό και εγώ δεν αποδέχομαι οποιονδήποτε πολιτικό μου λέει εκβιάστηκα. Ποιος είναι αυτός που εκλέχθηκε ως πρωθυπουργός της χώρας και επειδή εκβιάστηκε πρέπει να θανατωθεί ο δικός μου πατέρας και τα δικά μου παιδιά να σηκωθούν να φύγουν από αυτή τη χώρα και να ρίξουν μαύρη πέτρα. Εάν εκβιάστηκε να βγει στον κόσμο για να το πει. Ανοιχτά, δημόσια, με εκβιάσαν έτσι. Και αν είναι πρωθυπουργός και βγαίνει ή στην κυβέρνηση, να βάλει το κεφάλι στον τορβά. Αυτό σημαίνει να είσαι ηγέτης ενός κράτους. Το βάζεις το κεφάλι στον τορβά και δεν αποδέχεσαι εκβιασμό. Δεν θα ανατώνεις το λαό σου και την πατρίδα σου, γιατί εσύ εκβιάστηκες. Με συγχωρείτε, αυτός είναι ο ορισμός του προδότη. Θα το πληρώσουν ακριβά. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, γι' αυτό έχω βγει μπροστά. Δεν έχω βγει ούτε για να πάρω καρέκλα, ούτε θόκο. Αν ήθελα, θα ήμουν και υπουργός. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Με ενδιαφέρει να σωθεί η πατρίδα. Να σωθεί η πατρίδα, να σωθούν αυτά τα παιδιά. Γιατί τέλος πάντων, δεν μπορώ εγώ να φύγω από αυτή τη ζωή και να αφήσω αυτή την κληρονομιά στα παιδιά μου.